Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τίποτα άλλο. Τα παιδιά αποτυπώνουν τις πράξεις των ενηλίκων, ξέρετε. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο ξαφνικά ξυπνήσαν τα παιδιά και αρχίζουν και κάνουν όλα αυτά που κάνουν. Και αυτό γιατί δεν έχουμε βάλει την παιδεία ως, μάλιστα θυμάμαι ότι ο Πλούταρχος στην κουβέντα μας έλεγε ότι είναι κάτι το θεϊκό, κάτι το ιδιαίτερο η παιδεία. Δεν την έχουμε βάλει πάνω απ' όλα. Έχουμε βάλει τον πλούτο πάνω απ' όλα, τα χρήματα, τη δόξα, τη καλοπέραση, τα σώματα, το well-being που λέμε και δεν έχουμε βάλει την παιδεία. Αποτέλεσμα όλου αυτού είναι να μην και οι γονείς αλλά και όλη η κοινωνία να μην αντιλαμβανόμαστε ότι τα παιδιά καταγράφουν όλες τις εικόνες που βλέπουν στο διαδίκτυο, στη τηλεόραση, στην καθημερινότητά τους και τώρα να το που αποτυπώνεται καθημερινά. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, δεν μπορείς να αλλάξεις όλη αυτή η κατάσταση με κατασταλτικά μέτρα. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι πλέον να αρχίσεις να βάζεις την παιδεία στο επίκεντρο της καθημερινότητας, να αναλάβουν και αν οι γονείς, και αυτό το λέω πολύ συχνά, δεν συμφωνούν ή θεωρούν ότι το σχολείο ή οτιδήποτε άλλο βασικό έχει κάνει με την παιδεία είναι ανεπαρκές, πρέπει πλέον οι ίδιοι γονείς να πάρουν την παιδεία των παιδιών στα χέρια, να τους μιλήσουν, εφόσον βέβαια και αυτοί καταδικάσουν κάποια φαινόμενα. Γιατί δυσκολεύομαι να πιστώ ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, οι Έλληνες γονείς καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται. Δυσκολεύομαι να δω, ας πούμε, να σκεφτώ ότι όλοι οι γονείς όταν οδηγούν στον δρόμο δεν, ας πούμε, προσέχουν στη διάβαση, είναι ηρεμοί, είναι συζητήσιμοι, είναι ευγενικοί στην καθημερινότητα όταν περιμένουν στην ουρά, όταν κάνουν οτιδήποτε άλλο. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι τα πράγματα, είναι καθρέφτης της κοινωνίας μας το σχολείο. Και το διαδίκτυο είναι ο μεγενθητικός φακός του. Δηλαδή μεγενθύνει τα προβλήματα και μέσα από εκεί τα παιδιά παίρνουν, υιοθετούν συμπεριφορές που πολλές φορές δεν είναι στο σπίτι ανεκτές. Δεν είναι, εγώ δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι, ας πούμε, τα παιδιά, ας αφήσω το θήτη και το θύμα. Δεν μπορώ να φανταστώ τώρα τα παιδιά αυτά που παρακολουθούσαν και βιντεοσκοπούσαν αυτό το ξυλοδαρμό, οι γονείς τους είναι σύμφωνοι με αυτό ή είναι, ας πούμε, στηρίζουν την προσπάθεια αυτή ή την κάνουν πράξη και οι ίδιοι. Όμως σίγουρα ήταν έχοντας αυτές τις συμπεριφορές, είτε στην καθημερινότητά τους δεν αντιδρούν ούτε αυτοί, είτε πάσε πτώσει και το διαδίκτυο από μόνο του δυστυχώς πολλές φορές μπορεί να δημιουργήσει αυτές τις συμπεριφορές. Εδώ, ας πούμε, μπαίνουμε στο σχολείο και μιλάμε για το bullying και μιλάμε για τα παιδιά. Τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται καν, πολλές φορές δεν βιώνουν το αίσθημα του δικαίου. Δηλαδή δεν νιώθουν ότι είναι προστατευμένα από κάπου, δεν νιώθουν ότι αν το πουν οτιδήποτε γίνεται θα πάρει δράση το σχολείο ή κάποιος θα τους προστατέψει. Άρα λοιπόν είναι παιδιά τα οποία ζουν σε ένα περιβάλλον όπου δεν έχουν αίσθηση δικαίου. Ξέρετε, ο Αριστοτέλης έλεγε ότι μόνο σε αυτές τις κοινωνίες η θηρία υπάρχουν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι μπαίνει και θέμα δικαιοσύνης πια. Δηλαδή το πώς αντιλαμβανόμαστε το δίκαιο γενικότερα και όχι μόνο στην απόδοσή του. Λοιπόν, άλλος ένας παράγοντας ο οποίος μπαίνει σε αυτό. Δηλαδή αυτά τα παιδιά, θα σας το πω αλλιώς, ας πούμε, που συμμετείχαν σε όλο αυτό, το κάνανε προφανώς για ποιο λόγο. Γιατί θεωρούν ότι είναι κάτι στο πλαίσιο της καθημερινότητάς τους, κάτι το φυσιολογικό, κάτι το αστείο, κάτι το οποίο μπορεί να το κάνουν ανά πάσα στιγμή. Άρα λοιπόν, τα παιδιά που βιώνουν αυτό, είμαστε σίγουροι ότι θα μιλήσουν? Δεν μιλάνε τα παιδιά, πιστεύετε ότι είναι γιατί δεν έχουν γραμμές, δεν μπορούν να πάρουν στις γραμμές βοήθειας? Ας πούμε εμείς που έχουμε το 2-10-676-86 τόσα χρόνια, ένα 5-10% των παιδιών που τηλεφωνούν. Γιατί τα παιδιά δεν απευθύνονται στους μεγάλους? Γιατί δεν ξέρουν που θα πάρουν τηλέφωνο ή που θα καταγγείλουν? Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Ας παραδεχτούμε ότι είναι σε ένα σημείο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι δεν έχουν και το αίσθημα ότι θα βρουν το δίκαιο τους. Δεν εμπιστεύονται τους μεγάλους. Δεν εμπιστεύονται τους γονείς τους. Φοβούνται μην τους τιμωρήσουν. Φοβούνται μην τους στενοχωρήσουν. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν αυτές τις εικόνες που βλέπουν σε όλα τα σχολεία. Mm-hmm. Και θα σας το πιάσω και σε ένα ακόμα πολύ πιο βαρύ, το οποίο πρέπει να το ερμηνεύσουμε λίγο. Ξέρετε, αυτή η ιστορία πλέον είναι κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος. Πάβει να είναι μόνο ψυχοπαθολογικού και ψυχολογικού και οτιδήποτε άλλο. Περνάει πλέον και στην κοινωνία, γιατί είναι αποτέλεσμα της κοινωνίας που έχουμε. Προσέξτε λοιπόν τώρα μια ειδική περίπτωση. Ξεκινάει ένα παιδί λοιπόν 7, 8, 9 χρονών, 10,
τα οποία τα 75% των παιδιών στη χώρα μας είναι στα κοινωνικά δίκτυα, κρατήστε το αυτό, δηλαδή σε έναν τρόπο ζωής όπου είναι όλο πίπλαστο, όλο ψεύτικο, όλο λάθος πρότυπα και οτιδήποτε άλλο. Ξαφνικά, εγώ να είμαι καλοπροέρετος, μπαίνω σε πορνογραφικά site κατά λάθος στην ηλικία της προεφηβείας ή της παιδικής ηλικίας, που σημαίνει τι, ότι αμέσως το αίσθημα του παιδιού, της αθότητας και της παιδικότητας καταστρατηγείται μπαίνοντας σε αυτά τα site. Βλέπει πώς συμπεριφέρονται εκεί τη γυναίκα, το σώμα γενικότερα, τον άνθρωπο, πόσο ξεφτυλιστικό είναι το υπορνογραφικά site εναντίον της ύπαρξης της γυναίκας. Αποτυπώνεται αυτό στο υποσυνείδητό τους. Μετέπειτα πάνε και ακούνε τραπ που η γυναίκα, η μουσική όπου με 100 λέξεις όλες και όλες, όπου η γυναίκα και εκεί ξεφτυλίζεται. Μάλιστα, ούτε καν οι εκφράσεις είναι τελείως υποτιμητικές και προσβλητικές. Μπαίνει λοιπόν, και αυτό μπαίνει στο υποσυνείδητό του και ξαφνικά αυτό το παιδί διαμορφώνει μια εικόνα για τη γυναίκα, η οποία μπορεί να το οδηγήσει ναι και σε γυναικοκτονία. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλά όλα τα πράγματα, δεν είναι όλα τόσο έτσι να το πω φανιακά όπως αντιμετωπίζουν η μισά κοινωνία, αλλά και ως γονείς μιλάω. Δεν είναι δηλαδή τα παιδιά ό,τι βλέπουν το αποτυπώνουν. Ό,τι το παράδειγμά μας είναι το πρότυπό τους. Και εδώ τώρα έχουμε και άλλα θέματα. Μα αν είναι ένα παιδί από το δημοτικό στο σχολείο, ακόμα και αν οι γονείς τους είναι εξαιρετικά πρότυπα, αντικαταστούν τα πρότυπα των γονιών τους από τα πρότυπα των τράπερ και των influencers. Γι' αυτό δεν πρέπει τα παιδιά στο δημοτικό να είναι στα κοινωνικά δίκτυα. Όχι μόνο γιατί κινδυνεύουν να παρενοχληθούν σεξουαλικά, που δυστυχώς στην τελευταία μας έρευνα ένα στα τέσσερα παιδιά θα δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση, 8 στα 10 παιδιά νιώθουν φόβο που εκεί που είναι. Με ποια λογική εμείς αφήνουμε τα παιδιά μας, ιδίως τα μικρά, του δημοτικού μιλάω πιο πολύ, αλλά και του γυμνασίου. Με ποια λογική αφήνουμε σε ένα περιβάλλον το οποίο το φοβούνται από μόνο τους ούτως ή άλλως. Δηλαδή ξέρουν ότι κάτι κακό θα συμβεί. Ποια είναι η δικαιολογία που μπορεί να έχει ένας 35, ένας 40 γονιός, ο οποίος είναι και αυτός ολημέρα στο Instagram και αυτός ολημέρα στο Facebook και ξέρει τους κινδύνους. Δεν είναι, ξέρετε, πριν 10 χρόνια, 15 που κάναμε safer internet, οι γονείς δεν γνωρίζανε πράγματα. Τώρα οι γονείς σχεδόν όλοι γνωρίζουν. Ποια είναι η δικαιολογία εκεί λοιπόν? Είναι η ίδια δικαιολογία που αφήνει το παιδί στο ακραοχώρι χωρίς κράνος να οδηγεί χωρίς δίπλωμα και να σκοτώνεται και να σοκάρει την τοπική κοινωνία του ακραοχωρίου. Είναι ακριβώς η ίδια λογική. Θεωρούμε ότι δεν θα συμβεί σε εμάς αυτό, δεν θα συμβεί σε κάποιον άλλον, δεν θα παρενοχληθεί το παιδί μου, δεν θα υιοθετήσει βία πρότυπα, δεν θα μπει στη διαδικασία να απειλεί κάποιον ή να απειλείται. Αυτή είναι μια λογική που υπάρχει στον Έλληνα γονιό, που πρέπει να αλλάξει. Δεν γίνεται τώρα. Εδώ τα παιδιά διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο. Και τι θα γίνει δηλαδή με αυτά τα παιδιά που είναι, συμμετέχουν σε αυτά τα περιστατικά και είναι καθημερινότητα? Εδώ έχουμε και βιασμούς σε εκδρομές, με συνομήλικο μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να πλέον ούτε να οργιζόμαστε και να τιμωρούμε τα παιδιά και να είμαστε αυστηροί στο σχολείο. Λες και να σας πω κάτι, υπάρχει ας πούμε λογική να αποβάλει το παιδί, να το διαλύξει περιβάλλον. Εάν έρευνες που έχουν γίνει στις φυλακές της χώρας μας, οι περισσότεροι άνθρωποι που βιώνουν κάποια ποινή ας πούμε για παραβατικότητα μεγάλου βαθμού έχουν αλλάξει και 3 και 4 και 5 σχολεία. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι διαφορετικά να συνειδητοποιήσουμε ότι η παιδεία είναι πάνω απ' όλα, ιδίως οι γονείς, είναι πάνω από τα χρήματα, είναι πάνω από την καλοπέρασή μας, πάνω από τη δόξα, και να επενδύσουμε πάνω στην παιδεία σε κάποιες βασικές αρχές που έχουν να κάνουν με το σεβασμό με τη δημοκρατία, με το σεβασμό της έκφρασης του κάθε ανθρώπου, το σεβασμό της διαφορετικότητας, την καταδίκη της βίας από όπου και αν προέρχεται. Δεν γίνεται, ξέρετε, δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή, και αυτό ό,τι κάνουμε και σε επίπεδο πολιτικό και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, το οτιδήποτε, ό,τι κάνουν οι άνθρωποι που έχουν προβεβλημένοι, όλοι οι άνθρωποι, αυτό περνάει προωθητικά, περνάει ως πρότυπο στις τοπικές κοινωνίες και στα παιδιά. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι και να είμαστε όλοι προσεκτικοί στο λόγο μας, όλοι προσεκτικοί στη συμπεριφορά μας. Όλοι, δηλαδή, δεν γίνεται ας πούμε, να έχουμε Δήμο στην Βόρεια Ελλάδα που ο Δήμαρχος βαράει τους πολίτες, μετά βαράνε τους δημοτικούς συμβούλους. Μετά, δηλαδή, τι πιστεύετε στο σχολείο δεν θα γίνει? Θέλω να σας πω ότι ή ας πούμε παράγονται στο γήπεδο, παίζουν ξύλο συνέχεια μεταξύ τους, βρίζονται με τον χειρότερο τρόπο. Όλα αυτά αποτυπώνονται στην ψυχή των παιδιών και τα εκφράζουν. Άρα λοιπόν δεν φανταίνουν τα παιδιά.
Δηλαδή, εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να ενοχοποιούμε, να λέμε νεανική παραβατικότητα, να τα παιδιά φταίνουν για όλα, να τα τιμωρήσουμε, να τα κάνουν. Προφανώς πρέπει να υπάρχει και μια αίσθηση και μια δικαιοσύνη σε όλα αυτά που συμβαίνουν, και το πάω στην αρχή, δηλαδή, ο βασικός παράγοντας. Αλλά εδώ πρέπει να δούμε γιατί γίνονται όλα αυτά και τι κάνουν τα παιδιά αυτά που είναι θύματα ή είναι θύτες. Τι θα κάνουν τα παιδιά αυτά. Τι θα τα κάνουν, δηλαδή. Αυτό το παιδί που χτύπαγε και κινηματογράφο, τι θα το κάνουμε. Υπάρχουν δομές να αποδεχτούν το παιδί αυτό και τις οικογένειές τους. Εδώ, προς το προηγούμενο ρεπορτάζ που μιλάγατε, δεν υπάρχει παιδοψυχιατρική σε όλη την Κρήτη. Δεν καταλαβαίνετε που είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και πρέπει οι γονείς να πάρουν στα χέρια τους την παιδεία των παιδιών τους. Να κατηγορούμε τον ένα και τον άλλον, δεν λύνουμε το θέμα. Ναι. Καταλαβαίνω και κύριε Κορμά, το μήνυμα που περνάτε είναι ότι η παιδεία δεν είναι τιμωρητικού χαρακτήρα αυτή την ώρα για να πούμε ότι έκανες αυτό, το πληρώνεις με αυτό το νόμισμα ή θα έχεις αυτή την τιμωρία ή οτιδήποτε άλλο. Να σας πω όμως, αυτή η παιδεία, επειδή ξέρετε ότι έχουν φύγει παιδιά σε διάφορες ηλικίες, είτε καθυλωμένα σε ένα καναπέ για όλους τους λόγους που αναφέρατε, πάντα με την ανεξέλεγκτη χρήση του κινητού τηλεφώνου, με όλα τα ερεθίσματα τα οποία έπαιρναν, με όλες τις ταινίες που μπορεί να έβλεπαν, με οτιδήποτε δεν έκανε καλό στο δικό τους το μυαλό, στη δική τους την ψυχή, παπαγαλάκια ρουφούσαν μια άλλη γνώση. Τώρα τι προλαβαίνει να κάνει κάποιος και γονιός, αλλά δεν μπορεί να γίνει μόνο από τον ένα, πρέπει να γίνει συνειδητοποίηση και από όλους, έτσι ώστε να μπορέσει να σώσει πράγματα και σε ποιες ηλικίες μπορεί να παρέμβει σε όλες τις ηλικίες των παιδιών. Πάντα ο γονιός, γιατί αγαπάει το παιδί του, μπορεί να γίνει ο καλύτερος δάσκαλος, ακόμα και δεν ξέρει πράγματα. Μόνο και μόνο η αγάπη προς τα παιδιά του είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο, αυτό το λέει και ο Ρουσό. Για να μπορέσει να κερδίσει και να κερδίσει το παιχνίδι, οποιαδήποτε ηλικία και είναι το παιδί. Αλλά όμως πρέπει να το συνειδητοποιήσει. Πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε ότι δεν είναι όλα τα παιδιά έτσι. Να σας το πω αλλιώς, να δείτε πόσο απλό είναι. Αυτή τη στιγμή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αυτός ο γνωστός οργανισμός που έχει διαχειρίσει και τον COVID, μας λέει τι, ότι η κατάχρηση από τα games είναι εξάρτηση. Όπως είναι δηλαδή ο τζόγος. Και όταν ξέρεις λοιπόν ότι έχετε επιστημονική κοινότητα και σου λέει φίλε, συγγνώμη για το φίλε, αλλά το παιδί σου, αν είναι πάρα πολλές ώρες, είναι εξαρτημένο. Δηλαδή, τι περιμένεις για να κινηθείς, να το μαλώσεις, να του πάρεις τον υπολογιστή, να κάνεις τι. Με την κοινή λογική, αυτό θεωρείται. Ένα παιδί πίνει αλκοόλ, πίνει ναρκωτικά ή κάνει ναρκωτικά χρήση. Τι περιμένεις να κάνεις, ας πούμε, όταν βλέπεις ότι ένα παιδί 10 χρόνων, 11 κάθεται από το πρωί μέχρι το βράδυ στον υπολογιστή, ξενυχτά, έχει αναπτύξει επιθετική συμπεριφορά, αδιαφορεί για τους φίλους του, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι πώς θα κάτσει εκεί, όταν θυμώνει, είναι θυμωμένο και όταν κάθεται στο διαδίκτυο να παίξει, είναι ηρεμή. Όλα αυτά τα συμπτώματα είναι συμπτώματα εξάρτησης. Εσύ λοιπόν που είσαι ένας γονιός που το βλέπεις αυτό, πρέπει να το δεις με ψυχραιμία και υπομονή. Εγώ ξέρετε, έχω δει πάρα πολλά παιδιά και έχουν χειριστεί πάνω από 1000 παιδιά σε όλο αυτό το θέμα. Το καλό στην υπόθεση αυτό είναι ότι αν ο γονιός είναι συνειδητοποιημένος, εάν ο γονιός έχει υπομονή, μπορεί να βοηθήσει. Και βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά που επανέρχονται. Αρκεί να έχουμε το δημιουργήσουμε το περιβάλλον, γιατί το παιδί είναι επανέρθρα να κάνει τι, να βλέπει τηλεόραση όλη μέρα ή να κοιτάει στο ταβάνι. Έχουμε διαμορφώσει τις συνθήκες ώστε να το τραβήξουμε από εκεί. Δώστε μου ένα παράδειγμα. Διότι μου μιλάτε για την ψυχραιμία, μου μιλάτε για την υπομονή, μου μιλάτε για την καρτερικότητα, μου μιλάτε για αυτό το οποίο θα πρέπει να περάσω ως μήνυμα βάσει σε όλα αυτά. Δώστε μου λοιπόν το παράδειγμα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε ένα παιδί. Να πάμε λίγο να χωρίσουμε τις κατηγορίες. Το παιδί στο δημοτικό. Έτσι. Εάν ένα παιδί είναι στο παιδί μας, είναι στο δημοτικό. Καταρχήν είναι λάθος που έχουμε εκεί. Okay, το λάθος το αναγνωρίζουμε, προχωράμε παραπέρα. Ούτε να νιώθουμε ενοχές, ούτε να νιώθουμε. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε αν έχουμε. Γιατί αυτό βλέπω πολλές φορές στους γονείς. Έχουν πλέον. Δεν μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό. Παρετούνται, στενοχωριούνται και σου λέει τελείως το έχασα το παιδί μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Και βυθίζονται στην κατάσταση και στενοχωρία. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να αποκτήσουν λοιπόν θάρρος, να αποκτήσουν δύναμη. Και να δουν το πρόβλημα κατάματα.
Έχουμε λοιπόν ένα παιδί το οποίο είναι στο δημοτικό, ξενυχτάει, είναι επιθετικό, φίλους έχει μόνο αυτός που είναι στο... που παίζει, δεν προσέχει την υγιεινή του, έχει έκπτωση τρικότητας, το οτιδήποτε και αν κάνει. Αυτό το παιδί λοιπόν πρέπει να το δούμε, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια συσχέτιση με την υπερκινητικότητα. Διάσπαση προσοχής με την υπερκινητικότητα, την λεγόμενη ΔΕΠΗ. Πρέπει λοιπόν να δούμε το παιδί, να το πάμε σε κάποιον ειδικό, να κάνουμε μια διαφοροδιάγνωση. Για ποιο λόγο εμφανίζεται αυτά τα συμπτώματα. Αυτό ισχύει και για το μεγάλο βέβαια. Για ποιο λόγο είναι ο λόγος, γιατί μπορεί να είναι και από μόνο το διαδίκτυο να προκαλέσει συμπτώματα εξάρτησης, χωρίς να έχει κάνει με τίποτα κατά άλλο το παιδί. Αλλά στο δημοτικό όμως πιο συχνά είναι το παιδί αυτό να έχει ΔΕΠΗ. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο. Τι σημαίνει αυτό στην ουσία. Ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ κινητικό, δεν μπορεί να επεμβαίνει στην ουρά, δεν μπορεί να διαβάζει, δεν είναι καλός μαθητής, παθαίνει πολλά ατυχήματα, αλλάζει και συνέχεια από τη μια μεριά στην άλλη. Ξαφνικά μπαίνει στα παιχνίδια αυτά, καθυλώνεται, ηρεμεί, είναι όλη μέρα εκεί, περνάει η ενέργειά του στο παιχνίδι. Επιβραβεύεται πολύ συχνά που δεν γίνεται στον πραγματικό κόσμο αυτό. Ηρεμεί η οικογένεια όλοι, είμαστε όλοι χαρούμενοι, το παιδί είναι ημερακή, αναπτύσσει συμπεριφορές εξάρτητες πάρα πολύ γρήγορα. Εάν συμβαίνουν αυτά τα συμπτώματα και έχουμε αυτό το παιδί, προφανώς υπάρχει εδώ θέμα διαφοροδιάγνωσης. Προφανώς πρέπει να το δει κάποιος ειδικός και να πει ότι εδώ το παιδί αυτό από πίσω, από κάτω, έχει ένα υπόστρωμα που λέγεται ας πούμε υπερκινητικότητα και να παρέμβει εκεί. Ή στα πιο μεγάλα παιδιά στην εφηβεία. Αν είναι ένα παιδί το οποίο είναι μοναχικό, μαζεμένο, γενικά δεν μπορεί να κάνει εύκολα, έχει κάποια κοινωνική φοβία, μπορεί να πούμε, δεν μπορεί να κάνει εύκολα φιλίες, θα μπει στο διαδίκτυο εκεί και θα μπει με δύναμη και ένταση, γιατί αυτό το προσφέρει το διαδίκτυο. Άρα πρέπει να δούμε, υπάρχει μια συμπεριφορά με κάποια κατάθλιψη, κάτι συμβαίνει με κοινωνική φοβία, υπάρχει κάποιο όλο θέμα από πίσω, είναι μόνο το διαδίκτυο, είναι η συνήθεια αυτή, είναι ότι είναι οι φίλοι του, είναι γιατί έτσι κάνει, το αρέσει. Αυτά πρέπει κάποιο να τα ξεκαθαρίσει. Εάν δεν μπορεί ο γονιός να το κάνει αυτό, δηλαδή βλέπω ας πούμε γονείς που έχουν παιδί που είναι 15 και 16 χρόνια και είναι 3 χρόνια εξαρτημένο από το διαδίκτυο, ιδίως από τα games αλλά και από τα κοινωνικά δίκτυα που είναι ακόμα χειρότερο γιατί δεν το καταλαβαίνει κανείς. Ξέρετε, λοιπόν, ωστόσο φτάνουμε και σε εκείνο το άλλο το σημείο που το ίδιο το παιδί σε κάποια, από κάποια στιγμή και μετά δεν θέλει να έχει αυτού του είδους την βοήθεια από κάποιο ειδικό. Εκεί πώς το κάνεις και πώς δεν είναι το εύκολο. Προσέξτε λίγο, είναι μια δύσκολη περίπτωση. Δεν είναι κάτι εύκολο. Και γιατί δεν είναι κάτι εύκολο, γιατί ο έρμος ο γονιός έχει να αντιμετωπίσει μια νέα κοινωνία. Δηλαδή έχουμε μια τεχνολογική επανάσταση, όπως ήταν η βιομηχανική επανάσταση με τις βιομηχανίες και την αστυφιλία. Εδώ έχουμε την τεχνολογική επανάσταση, όπου πλέον υπάρχει ένα νέο σύστημα πλέον, όπου θέλει τα παιδιά τους, όλους μας θέλει, όλους μας θέλει να είμαστε μέσα στο διαδίκτυο, να έχουμε μια ψευδέστηση ελευθερίας, ότι μπορούμε και καλά να τα κάνουμε όλα, αλλά μέσω των δεδομένων, μέσω του big data που λέμε, μας κατευθύνουν και στο πώς σκεφτόμαστε και πώς λειτουργούμε και πώς καταναλώνουμε, γιατί μας αντιμετωπίζουν αμιγώς ως καταναλωτικά άτομα και όχι ως άτομα με προσωπικότητα. Πώς το προσεγγίζεις λοιπόν, και είναι το τελευταίο που ρωτώ, πώς το προσεγγίζεις. Λοιπόν, προσέξτε τώρα, αυτό το παιδί καταρχήν πρέπει ο γονιός, και εδώ έχουμε εμείς την ευθύνη, να το πούμε καταρχήν, να το συνειδητοποιήσει ότι το παιδί είναι εκεί, γιατί εκεί πλέον το θέλει το σύστημα, γιατί από εκεί το αντιμετωπίζει ως καταναλωτή και από εκεί του παράγει και καταναλώνει προϊόντα που του θέλει διαφημιστικές και η βιομηχανία του διαδικτύου να περάσει. Άρα εδώ εμείς πρέπει να κάνουμε μια επαναστατική πράξη και να οδηγήσουμε το παιδί, να το σύρουμε όπως θα έλεγε και ο Πλάτωνας από το σπήλαιο, από τα δεσμά δηλαδή του διαδικτύου, να το σύρουμε προς το φως της πραγματικότητας. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Θέλει ένα σταδιακό τρόπο. Θέλει δηλαδή σιγά σιγά να μπει το παιδί και να αποκτήσει επαφή με την πραγματικότητα και με ό,τι μπορεί να του προκαλέσει ενδιαφέρον. Θα πρέπει και εμείς να το δούμε έτσι, να αλλάξουμε και εμείς συμπεριφορά, γιατί προφανώς και η δική μας συμπεριφορά και η σχέση μας με τον μπαμπά ή τη μαμά μπορεί να έχει δημιουργήσει και την κατάσταση αυτή, αλλά μπορεί και να μην την έχει. Λοιπόν, να το τραβήξουμε το παιδί, να του δώσουμε πραγματικά γεγονότα, πραγματικές ασχολίες, να νιώσει ότι κάτι έχει κάπου να κρατηθεί, να του δώσουμε το δικαίωμα της επιλογής. Όσο μεγαλύτερο είναι το παιδί, τόσο πιο δύσκολο είναι για να γίνει. Όμως μπορεί να γίνει και αρκεί από εμείς να ξεκινήσουμε, γιατί σας πληροφορώ ότι περισσότεροι γονείς έχουν την ίδια συμπεριφορά που έχουν και τα παιδιά. Είναι και αυτοί οι καταναλωτές ενός προϊόντος που είναι ατομικευμένο. Δεν ακούτε πολύ συχνά, μα λέει ο κόσμος δεν αντιδρά, μα όλος ο κόσμος δεν συνεκαλύζεται, μα τι γίνονται εργατικά και το ακούμε συνέχεια.
Μα γιατί γίνεται αυτό? Γιατί πλέον υπάρχει λογική, ιδίως αυτό που πλέον γίνεται μέσα από το διαδίκτυο. Υπάρχει λογική της ατομικότητας. Δηλαδή, ότι ό,τι και να γίνεται, φταίμε εμείς για αυτό που γίνεται. Δεν φταίει, ας πούμε, ούτε το εργασιακός χώρος, ούτε το κράτος, ούτε η πολιτεία, ούτε το σχολείο. Ό,τι και να γίνει, λοιπόν, το παίρνουμε ως προσωπικό. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι διπλασιάζονται τα ποσοστά κατάθλιψης στη χώρα. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι αυξάνονται η χρήση ναρκωτικών σε μικρές ηλικίες. Γιατί δεν μπορεί στο τέλος της ημέρας να το διαχειριστεί αυτό. Τα παιδιά, είτε είναι αγόρια είτε είναι κορίτσια, το σύστημα λοιπόν που υπάρχει, το υπηρετούν όλοι μας, το διαδικτυακό σύστημα της τεχνολογικής πλέον επανάστασης, μας επιβάλλει το well-being. Δηλαδή μας επιβάλλει να είμαστε χαρούμενοι, όμορφοι, να είμαστε πάντα χαμογελαστοί, γιατί το καταδικάζουμε τη στενοχώρια, λες και όπως έλεγε ο Νίτσε, η στενοχώρια μας χτίζει την προσωπικότητα, οι αποτυχίες μας κάνουν ισχυρούς, δεν μας κάνουν επιτυχίες. Λοιπόν, αυτό το αφήνουμε στην άκρη και πρέπει λοιπόν τα παιδιά, και το βλέπουμε αυτό, δείτε στο Instagram, δείτε στο TikTok, δεν έχετε καμία εικόνα, ειδικά στο Instagram, ενός παιδιού στενοχωρημένους παιδιού που είναι από μια καθημερινότητα, μια στιγμή της καθημερινότητας. Είναι ένα ευτυχισμένο παιδί το οποίο πρέπει να βγάζει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία με φίλτρα, γιατί αυτό το επιβάλλει η καθημερινότητα. Αυτό όμως σου προκαλεί εξουθένωση στο τέλος. Σου προκαλεί, σε φτάνει στα όρια της κατάθλιψης. Και αυτό δεν αλλάζει εάν εμείς δεν αλλάξουμε τελείως τη συμπεριφορά μας απέναντι στο διαδίκτυο, δεν αποκτήσουμε να κάνουμε ένα χώρο, χρόνο για μας τους ίδιους, να χαζεύουμε, να μην κάνουμε τίποτα. Πώς να σου το πω. Βλέπουμε αυτά τα κινητά, για παράδειγμα. Μπαίνουν τα παιδιά, λένε οι γονείς. Μα να πάρουμε κινητά στα παιδιά, λέει, γιατί να τα βρίσκουμε που είναι. Μα παίρνοντας κινητό στο παιδί, ιδίως σε μικρές ηλικίες, ουσιαστικά τον βάζεις στο διαδίκτυο κατευθείαν. Και τι λέμε οι έρευνες τώρα δείχνουν, και το πίεζα από το 2008 μέχρι και σήμερα, που έχουμε υποτίθεται τεχνολογική επανάσταση και έχουμε τα ψηφιακά μέσα εισάγει στη ζωή μας και στην εκπαίδευσή μας, η μαθησιακή ικανότητα των παιδιών τριετία με την τριετία μειώνεται δραματικά. Είμαστε στη 44η θέση στον κόσμο, κάτω από την Τουρκία και την Σερβία και από άλλα κράτη βαλκανικά, στο επίπεδο της εκπαίδευσης. Τα παιδιά βλέπουμε ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις συνθήκες του διαβάσματος. Δεν μπορούν να διαβάσουν. Αν θα μιλήσετε με τους εκπαιδευτικούς, θα σας πούνε ότι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν τα παιδιά πάνω από μία ώρα. Γιατί αυτή η διαρκή διάσταση από τα κινητά, πέρα από όλα τα άλλα που συζητάμε, προκαλεί και μαθησιακή πτώση. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να τα πούμε στους γονείς. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το βήμα και εσείς προσωπικά, αλλά και εκπομπή, να τα ακούσουν, να τα μάθουν. Δεν... Γιατί όλοι έχουμε την ψευδέστηση της τεχνολογίας, ξέρετε. Πλέον το Καλλιρόητος και ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο ερευνητικό λέει ότι πλέον μπορείτε ότι η τεχνολογία περισσότερο βλάπτει παρά ωφελεί την εκπαίδευση. Θα πρέπει δηλαδή η ΟΗΕ για παράδειγμα και η UNESCO έχουν στείλει πλέον συμβουλές σε όλο τον κόσμο ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν μπορεί να αλλάξει από μια ψηφιακό πίνακα οτιδήποτε άλλο. Πρέπει δηλαδή να δούμε, ή ας πούμε σχολεία ιδιωτικά που είχαν εισάγει τα τάμπλετ και στην εκπαίδευση και δεν είχαν καθόλου βιβλίο, δεν είχαν τίποτα πια. Πρέπει λίγο, αρχίζει η πλοήνη στη Σουηδία, καταργήθηκε αυτό στο νηπιαγωγείο και ξεκινάνε και προχωράνε και σε άλλες τάξεις. Εδώ καταλάβαμε ότι πλέον η εισαγωγή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, δεν είμαστε σίγουροι πια, το αντίθετο βλέπουμε, ότι δεν ωφελεί την εκπαίδευση. Άρα λοιπόν, είναι λάθος στόχευση. Και όλα αυτά είναι σε μια ψευδέστηση ότι είναι τεχνολογικό, είναι και πρόοδο και πρέπει να το υπηρετούμε. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν μπορεί να μένει ένα παιδί τώρα, ας πούμε, στο Ηράκλειο ή στα περίχωρα της Κρήτης και αντί να απολαμβάνει το ωραίο νησί για μένα στον κόσμο, να κάθεται τώρα και να είναι το πρωί το βράδυ εκεί και να μην μπορεί να βγει μια βόλτα, να πάει για μπάνιο, να περπατήσει με τους φίλους, να πάει ένα ποδήλατο, να πάει ένα περίπατο, να μυρίσει τη φύση, να νιώσει τη χαρά της θάλασσας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, τι παιδιά δημιουργούμε. Απόλυτα, κυρία Κορμά.